Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απόψε εδώ, σε αυτό το αντάμωμα του λαού της Κεσαριανής, της ενωμένης λαϊκής Κεσαριανής, νιώθουμε πραγματική ανάταση. Ανασένουμε, ελπίζουμε και παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Γιατί στη βαρβαρότητα των καιρών μας, στις δύσκολες μέρες που περάσαμε και περνάμε, αντιτάσσουμε τη δύναμη του λαού, τα κόκκινα γαρίφαλα της λαϊκής συσπήρωσης που ανθίζουν παντού. Φίλες και φίλοι, ακούτε τι λένε. Λένε ότι οι Κεσαριανοί ήταν αρκετά πίσω, μέχρι το σωτήριο έτος 2019. Τότε αλλάζουν όλα, γίνονται άλματα. Η Κεσαριανή αλλάζει, λένε, και όσοι δεν το βλέπουν, είναι μύωπες ή φορούν κομματικά γυαλιά ή τέλος πάντων έχουν κάποιο ελάττωμα. Έχουν ξεχυθεί και μιλούν για πρόοδο και πισωγύρισμα, για επιστροφή στη μιζέρια, για φως και σκοτάδι. Απίστευτα πράγματα. Αν ο λαός επιλέξει τη λαϊκή συσπήρωση, λένε, θα σβήσουν τα φώτα της προόδου. Μετεωρίτες θα πέσουν στα κεφάλια μας. Ακρίδες τεράστιες θα μας επιτεθούν. Ή υπογράφουμε, λοιπόν, δήλωση υποταγής ή γινόμαστε ζόμπι. Αστεία, ώρα για καλαμπούρια, κάθε άλλο. Να μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά για πρόοδο και για πισωγύρισμα. Όχι όμως με λόγια του αέρα, αλλά δια του παραδείγματος που έλεγε και ένας αείμνηστος δάσκαλός μου. Για να δούμε λοιπόν πόσο πίσω έμεινε η Κεσαριανή μέχρι το σωτήριο έτος 2019. Φίλες και φίλοι, όταν μεγάλωνα στους χωματόδρομους της Κεσαριανής, είχαμε δύο σχολεία, του Βενιζέλου και το μεικτό γυμνάσιο της Κεσαριανής και ένα αναγκαστικό, το τέταρτο δημοτικό. Οι δήμαρχοι αυτοί που κατηγορούνται ότι είχαν τη μιζέρια ως πολιτικό επιχείρημα, πάλεψαν με θεούς και δαίμονες, με κράτος και κρατικούς μηχανισμούς, με παρακράτος και σκοπευτική και τα κατάφεραν. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Τα σχολεία σήμερα δεν έγιναν με παρθενογέννηση, έγιναν με αδιάκοπους αγώνες, με συγκρούσεις και δικαστήρια. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Η μόρφωση των παιδιών μας είναι πισωγύρισμα. Να πάμε πίσω, να δούμε την Κεσαριανή των Βόθρων, του Ντερέ και της Παράγκας και να αξιολογήσουμε τους δημάρχους που ξεκίνησαν δύσκολα την αποχέτευση, όπως ο Λεωνίδας Μανολίδης και ο Παναγιώτης Μακρής. Που μεταμόρφωσαν την περιοχή του Ντερέ σε μια προνομιακή περιοχή κατοικίας, που πάλεψαν για την ανάπλαση της συνοικίας μας, για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, για τη συγκοινωνία, τον ηλεκτροφωτισμό και πάει λέγοντας. Τι είναι αυτό, μιζέρια? Μιζέρια και ιδεολειψία ήταν οι αγώνες για την ανάπλαση της πόλης μας. Όταν το κράτος αρνήθηκε να συμβάλλει με ένα ευτελές ποσό και τα σπίτια παραδόθηκαν στους εργολάβους. Τα γνωρίζετε αυτά. Γνωρίζετε την ιστορία αυτής της πόλης. Μήπως ψαρεύετε σε θολά νερά? Παρακάτω, να πάμε στον αθλητισμό. Ένα αθλητικό κέντρο είχαμε. Καλό. Όαση. Αυτό του 1932, της Νία Ρίστ. Υπέροχο, αλλά μόνο ένα. Σήμερα είναι πολλά. Αυτά που σήμερα υπάρχουν και καμαρώνει και Κεσαριανή έγιναν με παρθενογέννηση ή με αγώνες των δημάρχων. Πρόοδος δεν είναι να πολλαπλασιάζεις τους αθλητικούς χώρους
και να δίνεις διεξόδους στην νεολαία και στους μεγαλύτερους χαρά. Τα ξύλινα που σήμερα καμαρώνουμε και είναι μια περιουσία του Δήμου. Από ποιους έγιναν? Από τους άπραγους δημάρχους της φτωχοποίησης? Από ποιους βελτιώθηκαν ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες ψυχαγωγίας του λαού? Να συνεχίσουμε και να δούμε τις υποδομές της πόλης, τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι τώρα και επίκαιρα. Κάποιοι παλιοί από εδώ θυμούνται την πρώην εθνική αντίσταση, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον κεντρικό δρόμο, που μετατρεπόταν σε ποτάμι σε κάθε βροχή. Την ταβέρνα του Αλέκου του Φίτσουλα, που πνιγόταν σε κάθε δυνατή βροχή, πριν γίνει το αντιπλημμυρικό στην Πάνω Κεσαριανή. Τις γειτονιές στην περιοχή των Τριών Εναρχών, που πνίγονταν πριν το αντιπλημμυρικό. Την είσοδο της πόλης από την Πανεπιστημίου Πόλη, που μετατρεπόταν σε λίμνη. Τα θυμάστε αυτά? Σοβαρολογείτε τώρα. Οι κομμουνιστές και οι αγωνιστές δήμαρχοι συνειδητά άφησαν την Κεσαριανή πίσω για ψηφοθυρικούς ή κομματικούς λόγους? Τόσο πολύ εμπάθεια για ανθρώπους που πάλεψαν και τους λάτρεψε η πόλη? Να κάνουμε μια βουτιά στο σκοπευτήριο, γιατί λέγονται διάφορα από ανθρώπους άσχετους. Ποιοι δημιούργησαν αυτό που σήμερα βλέπουμε και πώς? Την νεολαία που καμαρώνεται και την προβάλλεται. Ποιος τη δημιούργησε? Το Κέντρο Υγείας Παιδιού και το Μοναδικό Κέντρο Συμβουλευτικής για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ποιος τα δημιούργησε? Τη μετατροπή των στόχων 200 και 300 μέτρων της σκοπευτικής σε πάρκο αναψυχής που κατακλείζεται σήμερα από το λαό μας, το εμβληματικό μουσείο, μνημείο εθνικής αντίστασης και το υπέροχο μουσείο εαμικής αντίστασης. Ποιοι τα δημιούργησαν? Ποιοι τα έκαναν αυτά? Παρθενογέννηση και αυτά? Και κυρίως πώς? Θυμάστε καθόλου μετήχατε σε εκείνους τους αγώνες? Αυτά έγιναν με συγκρούσεις δημάρχων του Δημοτικού Συμβουλίου και του λαού της Κεσαριανής με τις μονάδες καταστολής του κράτους. Πόσα αυτόφορα και πόσες δίκες? Πάνω από 60 μετρημένες δίκες και πολλά αυτόφορα. Και νικήσαμε. Νίκησε η Κεσαριανή. Πού ακριβώς ήσασταν τότε? Πόσα και πόσα παραδείγματα πρέπει να αναφέρουμε? Να μιλάμε όλο το βράδυ? Πώς αντιλαμβάνεστε την πρόοδο με τις έξυπνες και ψηφιακές πόλεις που πνίγονται στην πρώτη νεροποντή? Και παρακάτω, από πού πηγάζει αυτός ο πρωτοφανής και εμετικός αντικομμουνισμός? Και μάλιστα από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται προοδευτικοί. Έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο και όχι μόνο από ατάκες που θυμίζουν το «Πάλε ποτέ ιστό της Αράχνης» ή την «Κόκκινη βία», το βιβλίο που προλογίζει ο κύριος Μαρατζίδης. Έρχονται σήμερα κάποιοι με απίθμενο θράσος και χωρίς ελάχιστο σεβασμό να κουνούν το δάχτυλο στη λαϊκή συσπήρωση και στο ΚΚΕ με ψέματα και άθλια υπονοούμενα. Σε ποιους απευθύνονται λοιπόν? Στη δρακογενιά των κομμουνιστών και αγωνιστών δημάρχων? Οι αγωνιστές δήμαρχοι ήταν δίπλα στο λαό στις δύσκολες ώρες. Η δημαρχία ήταν το καταφύγιο στις δύσκολες ώρες. Θα πάμε στη δημαρχία, έλεγαν οι κεσαριανιώτισες και οι κεσαριανιώτες, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Γνωρίζετε την καθημερινότητα αυτών των δημάρχων όταν δεν ήταν στις φυλακές και τις εξορίες? Του Λεωνίδα Μανολίδη, του Παναγιώτη Μακρύ, βοηθούσαν με κάθε τρόπο, έδιναν δουλειά στους αποκλεισμένους, στη φτωχολογιά, ενίσχυαν τις οικογένειες των φυλακισμένων και εξορίστων
με υλικά, και υλικά και ηθικά. Έδιναν υποτροφίες στις σοσιαλιστικές χώρες, στα παιδιά φτωχών οικογενειών που είχαν έφεση στα γράμματα και το σύστημα δεν τους επέτρεπε να σπουδάσουν και τελικά γίνονταν η ομπρέλα και η οικογένεια των κατατρωγμένων. Ο λαός της Κεσαριανής το καταλάβαινε αυτό, το βίωνε και αντάμιβε τους δημάρχους σύσσωμος πέρα από τα κόμματα. Οι αγώγιστες προσπάθειες των κομμουνιστών και αγωνιστών δημάρχων, Μανολίδη, Μακρύ, Μπαρτζόκα και των μεταγενέστερων που σήμερα χλεβάζονται των Δημοτικών Συμβούλων και κυρίως του λαού της πόλης, κατάφεραν να μεταβάλουν την Κεσαριανή σε μια βιώσιμη πόλη. Η προσφυγική συνοικία των χιλίων βασάνων και των χιλίων καημών κατάφερε να επιβιώσει, να σταθεί στα πόδια της και να περπατήσει προς το μέλλον. Στις μέρες μας, οι πάλι ποτέ περιθωριοποιημένοι και περιφρονημένοι Κεσαριανοί παίρνει την εκδίκησή της και έχει γίνει πόλος έλξης για κάθε κοινωνικής τάξης άνθρωπο. Σε ποιους απευθύνονται λοιπόν? Απευθύνονται στην συνοικία την κόκκινη με τους τρύπιους στίχους στα χαμόσπιτά της για τους καταδιωκόμενους, με τους εξόριστους, τους αλίγιστους. Απευθύνονται στην προσφυγική συνοικία που επιβίωσε διαπυρός και σιρήγου από την εγκατάσταση των προσφύγων, που γνώρισε το φρικαλαίο πρόσωπο των συμμάχων στην τραγωδία του 1922, που θυσίασε τα παιδιά της στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και ήταν πάντα ανυπότακτη και επαναστάτησα. Στους κομμουνιστές που ποτέ δεν βολεύτηκαν με λιγότερο ουρανό, στους κομμουνιστές που πρωτοστάθησαν στους λαϊκούς αγώνες για το 114, το Πολυτεχνείο, τον αντικουδικό αγώνα, είναι δυνατόν σε ποιους και ποιοι? Σε αυτούς που είχαν τη διάρκεια της πανδημίας ότι κάτω από τη μάσχα έχουμε φωνή και αντιστάθηκαν στη δύσκολη εκείνη η εποχή, όταν κάποιοι παρέπεμπαν στο μέλλον, στο ποτέ, λέγοντας «θα λογαριαστούμε μετά». Τι είναι αυτός ο χυδαίος αντικομμουνισμός, φίλες και φίλοι? Δεν αλλοιώνεται η ιστορία. Όσο και αν νομίζουν ότι η κοινωνία είναι παθητική και αδιάφορη και το επιτρέπει, και η ιστορία αυτής της πόλης είναι μεγάλη, θα μπορούσα να μιλάω ώρες, και να θέλουμε να την παραγράψουμε δεν μπορούμε. Το δείχνουν οι αναθυματικές πλάκες των αγωνιστών, των εκτελεσμένων, των αλίγιστων που είναι σε κάθε γωνιά της Κεσαριανής. Καθημερινά τη συναντάμε. Οι παλιοί το γνωρίζουν. Να το διδάξουμε και στη νέα γενιά, να το μάθουν όλοι. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα της Κεσαριανής, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Οι αλίγιστοι ροές μας, ανάμεσά μας τριγυρνούν και μας τυχιώνουν. Στο μέγα πλήθος της σημερινής συγκέντρωσης είναι εδώ, ανάμεσά μας, και χαμογελάει η μάνα της Κεσαριανής, η ευτυχία μου Ρίκη. Εδώ ανάμεσά μας είναι ο Μανώλης ο Τσάφος, ο Στεφανής Τσάφος, ο Δαβλάκος, ο Αδραμίτογλου, ο Βενιέρης, ο Κρυσταλάκος, ο Μενεγάκης, ο Νταλιάνης, ο Πολεμαρχάκης και τόσοι άλλοι, και μας ξορκίζουν να μην λυγίσουμε. Αυτοί μας καλούν και θυμίζουν τα λόγια του ποιητή. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, μη την εξευτελίζεις. Μας καλούν να ανταμώσουμε με τον Απολέοντα Σουγκαζίδη και τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν γιατί δεν βολεύτηκαν με λιγότερο ουρανό. Να ακούσουμε τη φωνή του 14χρονου Αντρέα Λικουρίνου, που σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών, ώστε να είναι στη γραμμή βολής του πολυβόλου και να μην αποφύγει την εκτέλεση. Που εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο Κεσαριανής στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου. 38 ακριβώς μέρες
πριν την απελευθέρωση της Αθήνας που σήμερα η λαϊκή συσπήρωση κατέθεσε στεφάνι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Και ο ποιητής μας αφυπνίζει, αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Μείνε ήσυχος, ποιητή μου, Γιάννη Ρίτσο, εδώ θα μείνουμε, στο πόστο μας, στα πεζούλια μας. Δεν πάμε πουθενά. Όλοι εμείς μαζί θα κρατήσουμε τη σπίθα αυτή αναμένη και θα την κάνουμε φωτιά που θα φωτίσει το μέλλον. Τα κόκκινα γαρίφαλα της λαϊκής συσπήρωσης ανθίζουν ήδη στην Κεσαριανή.